Επίσης, φιλοξενούμε το τρίτο Blues Festival στα πλαίσια του Ζουτράκι Festival. Ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκίνησε και καθιέρωσε τοπικά συγκροτήματα από την περιοχή. Έχουμε διανθίσει την διοργάνωση φέτος με επώνυμες συμμετοχές από το χώρο της blues μουσικής με γκρουπο πάρα πολύ σημαντικά από την Αθήνα. Σας προσκαλούμε όλους σε αυτή τη διοργάνωση, η οποία και αυτή στην παραλία του Τρακίου αναμένεται να διασκεδάσει, να ψυχαγωγήσει όπως και πέρσι. Κύριε Κωνστάλα, περνάμε σε μια βραδιά η οποία είναι συμφασμένη με την παρουσία σας. Στη βραδιά μας σε λίγο του Αυγούστου, θεωρώ ότι... Έτσι φαίνει καλά. Ναι. Η εκδήλωση στο φεστιβάλ θα κλείσει με τη δεύτερη πανσέλη του Αυγούστου, με την άλλη στην πρωτοψάλτη, να δούμε ένα βίντεο. Να δούμε ένα βίντεο για τη βραδιά αυτή, πριν περάσουμε στην εναρκτή για τη βραδιά. Πάρα πολύ, την ξέρω πολύ καλά, γιατί έχω περάσει όλα τα παιδικά χρόνια εκεί και χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτό το καλοκαίρι θα αγκαλιαστούμε μέσα από τη μουσική. Τα χρώματα της Ελλάδος θα εξαπλωθούν στο Λουτράκι, στις πηγές μας, στις αγκαλιές σας και στην αγάπη μας. Ο Φύσια Φέστιβαλ, το οποίο είναι μια πολυστήπολη διοργάνωση στα πλαίσια του Γενικού Φεστιβάλου, θέλω να αναφέρω και μια άλλη σημαντική διοργάνωση, τα Tuesday Sunset. Ξεκίνησε πέρσι κάθε Τρίτη κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ στην παραλία του Λουτρακίου και σε διάφορα σημεία. Τοπικά συγκροτήματα κυρίως, αλλά και από την γειτονική Κόρινθο, δίνουν δυναμικό παρόν λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα. Κάθε Τρίτη, περαστάδα των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, αποκτά έναν ιδιαίτερο τόνο και ένα χρώμα από μουσικές και θεατρικές παραστάσεις και χορευτικές, τις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε φέτος. Χαίρομαι ιδιαίτερος που παρευρίσκομαι. Συμμετέχω συνδράμω στο μέτρο των δυνάμεών μου στην επιτυχία αυτού του φεστιβάλ. Εύχομαι στην επιτυχία του, αλλά πολύ περισσότερο και στην καθιέρωσή του να γίνει ένας παγκόσμιος θεσμός. Το πιστεύω αυτό, το είπα και πέρσι άλλωστε, Αλέξη, το θυμάσαι στο πάνελ που είμαστε μαζί. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω κάτι, είτε λόγω δημοσιογραφικής διαστροφής, είτε λόγω ευαισθησίας εντοπιότητας. Είπε και ο Πελοπίδας προηγουμένως ότι γινόταν το Rock Festival στο Αγίου Θοδόρους και τώρα μετατέθηκε. Βλέπω λοιπόν ότι στην ακτή του Σαλονίκου, στους Αγίους Θοδόρους και στα Ίσθμια, δεν υπάρχουν εκδηλώσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος λόγος και θέλετε να το πείτε. Εγώ θα ευχόμουν όμως το φεστιβάλ να έχει όλη αυτή τη γεωγραφική κάλυψη, έστω μελλοντικά, γιατί και ο τόπος μας την έχει ανάγκη, την πολιτιστική αυτή δραστηριότητα.